καλωσορίσατε. Χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Χορευτικός και Λαογραφικός Σύλλογος στη Μάγκα Στιαμής παρουσιάζει την επιτόπια έρευνα του «Απόκριε στη Μάγκα». Μαζί με αυτό φιλοξενεί και τους φίλους μας από το Αττικό Κέντρο Χορού, όπου θα παρουσιάσουν και αυτοί διάφορα αποκριάτικα έθιμα. Κλειστό γυμναστήριο της τοπικής κοινότητας στη Μάγκας, όπου πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι τελευταίες καρναβαλικές δραστηριότητες με αποκορύφωμα την Καθαρά Δευτέρα. Παρουσιάσαμε την επιτόπια έρευνα «Απόκριες στη Μάγκα», όπως κάθε χρόνο την παρουσιάζουμε, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 5 χρόνια με την καθοδήγηση του κυρίου Χωρίκη Παναγιώτη. Είχαμε ό,τι φορεσιά είδατε και στο καρναβάλι και σήμερα, ανήκουν στο Σύλλογο. Ο Σύλλογός μας από τα προηγούμενα καρναβάλια, το βεστιάριο είναι 350 φορεσιές, οπότε μπορέσαμε να καλύψουμε το μεγαλύτερο μέρος. Όσοι ήρθαν και ζήτησαν φορεσιά, πήραν. Εμείς δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε βέβαια στη Μάγκα. Έχουμε ξανά φιλοξενηθεί, είναι αγαπημένη περιοχή. Ο Σύλλογος βέβαια μας φιλοξένησε υπέροχα και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Εμείς χορέψαμε την πρώτη μέρα Λάτιν και Λαϊκά και σήμερα την αναπαράσταση των Κοκορομαχιών. Δύο μέρες είχαμε εδώ πέρα τις εκδηλώσεις. Την πρώτη μέρα, όπως είπαμε, έγιναν εκδηλώσεις κεντρικές στην πλατεία. Έχει έρθει το Αττικό Κέντρο Χορού με τα όσα είπε και η κυρία Χριστοφάκη, Λάτιν, λαϊκό πρόγραμμα κτλ. Και σήμερα, από την πλευρά τη δικιά μας εδώ του Χορευτικού Λαογραφικού Συλλόγου στη Μάγκα Στιαμής, παρουσιάσαμε για άλλη μια φορά δρόμενα, τα οποία έχουμε καταγράψει εδώ και αρκετό καιρό. Εσείς ως χοροδιδάσκα. Με τη βοήθεια ο Σύλλογος και βέβαια με κάποιες καθοδηγήσεις που πήρε ο Σύλλογος, δεδομένου ότι έχω κάνει κάποια χρόνια λαογραφία στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και έχω ασχοληθεί και εγώ με την επιτόπια έρευνα. Ναι, είμαι χοροδιδάσκαλός του, αλλά πέρα από το θέμα της διδασκαλίας, το θέμα δεν είναι αυτό. Τα ξερά βήματα. Το ζήτημα είναι το πώς θα μπορέσει ένα σύλλογο να εμφυσίσει ή να μπορέσει να περάσει σε αυτά τα οποία χρειάζεται, ειδικά ο νέος κόσμος, για να καταλάβει τι σημαίνει λαϊκός πολιτισμό.